Κοριτσάκι μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και πολύ χαίρομαι που σε βλέπω εδώ και ήταν πραγματικά για μας μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, όταν άκουσα το όνομα το δικό σου, ξέροντας και έτσι έχοντας στο μυαλό μου μια εικόνα. Και του Βλαδίμηρου, του Ηλία μας βέβαια. Λέω, ρε παιδιά, τι του κάνουν του ανθρώπου. Αγάπη, καλά είσαι. Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Κάνα κιλό πριν ξεκινήσουμε. Oh. Γιατί μου έδωσε κάτι να δοκιμάσω εδώ έξω από το μπουφέ. Ναι, εγώ, και εγώ. Με το που το δοκίμασα, ήταν με σκόρδο, με πολύ σκόρδο. Και με κατέστρεψε. Τίποτα, τίποτα. Η Μαρία ακόμα κλαίει. Το άρωμά σου όμως μύριζε και νομίζω ότι είναι το CK1 του Calvin Klein. Είσαι πολύ καλή μαζί μου. Αυτή είναι άθλια. Μετά είσαι σκόρδο. Έφαγε μέχρι και τις γαλλικούρες. Έφαγε και κάτι φρούτα που ήταν μόνο για να τα βλέπεις. Δεν μυρίζει σκόρδο καθόλου. Μοσχομυρίζει και το στόμα σου. Έφαγε ακόμα και κάτι passion fruit που του είπε η κοπέλα. Μην τα φας, τα άφαγε, σου λέει. Ο άνθρωπος έχει γίνει το κορμί όπως ήταν πάντοτε. Το κορμί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να περνάω κάθε μέρα από εδώ. Αλήθεια λέω και το ξέρεις. Το ξέρεις τελικά, τα κατάφερες. Το ήθελες αυτό. Ήθελες, αισθάνθηκες ότι λίγο αφέθηκες. Okay. Το βάλες πρόγραμμα για πέρσι λέω. Έχω ξαναφεθεί και λίγο τώρα, αλλά μου πάει. Έτσι λέει ο γυμναστής μου είπε ότι θα μου τα κάνει όλα μυς. Θα κάνεις και γυμναστικές. Το λέει αυτό και το πιστεύω. Η μουρμούρα μου φαίνεται σου έχει βάλει πολλές ιδέες εσένα και θα τα κάνεις και στη ζωή και δεν μου τα λες καλά. Όχι, γυμναστικές και δίαιτες. Προσπαθώ να τα κάνω. Ελένη, είσαι τα καλά σου. Ποια δίαιτα. Το πρώτο πράγμα που έμαθα στη μουρμούρα, ξέρεις τι ήταν, να ακολουθώ τον Βλαδίμηρο να δω που έχει κρύψει τα φαγητά. Α, τέτοια πράγματα γίνονται. Πώς ήταν η αλεπού με τα λεπουδάκι, πάει μπροστά η αλεπού και μου λέει πρώτη μέρα γύρισμα. Θα είσαι από πίσω μου, θα με ακολουθείς. Και λέω τι εννοεί. Και πήγαινε, άνοιγε συρτάρια, ντουλάπια, φούρνους. Και έβρισκα που έχουν κρύψει τα φώστα. Φαγητά, αδιανόητα, μουσακάδες, παστίτσια. Τέτοια γίνονται στα γυρίσματα. Για να βγάλω και εγώ το ωραίο μου βίντεο να δω και τα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Μην αρχίζει τη μορμούρα, άκου προ. Από τέτοια κράτα με σε παρακαλώ. Σε κρατάω, κύριε Ηλία. Όχι από την κυρία. Κοίταξε τον κολλημένο προφυλακτήρα. Και τα προστινά φανάρια σπασμένα. Ξανά Ηλία, πολλές αλλαγές στη ζωή σου. Όχι πολλές, έφυγε η γυναίκα μου. Μία αλλαγή, μεγάλη. Έφυγες, πήγες στον πύργο. Α, είναι και αυτό αλλαγή, σωστά. Ναι, πήγα και στον πύργο. Διευθυντής της εφορίας. Ναι, στο τμήμα πάταξης φοροδιαφυγής. Μια καλυστιάζουσα που θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα προσπαθήσει πάρα πολύ να μου αλλάξει τη ζωή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει ο Ηλίας. Το γεγονός είναι ότι με παρενοχλεί και θέλω να την καταγγείλω για bullying. Αλλά δεν θα υποκύψω. Και τι κίτσο. Ένας τυφώνας. Ο τυφώνας και τι κετούλα. Κέτι από τον πύργο. Είμαι η Μισ Κατάκολο 95 και τάρα είναι απίστευτη. Καταρχάς, παντρευμένη με τον Κίτσουλα. Να το πάμε και έτσι. Όπως Κίτσουλα στα ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλά. Ένδοξη στο παρελθόν, πολύ στον πύργο, έτσι και επώνυμο. Μισ Κατάκολο 90 τόσο. Τρεις εστεμένες έχουμε σε αυτή τη χώρα. Την Τζουπέη, τη Σκλίβα και την Κέτι του Κίτσουλα. Παναγία μου, κατεβαίνει. Δεν θέλω. Έχεις ξεπεράσει τη Μαρίνα. Όχι ακόμα. Δεν έχω ξεπεράσει. Για αρκετά επεισόδια θα βιώσω το πένθος μου. Βιώνει μια τρομερά μεγάλη απόρριψη και μια μοναξία μετά από τόσα χρόνια γάμου. Και μέσα στο σοκ του καημένος που ήρθε να πενθήσει και να πάρει μετάθεση, μπας και ξεχαστεί, του καημητή η Κέτι, ο τυφώνας και. Κάποια στιγμή, λογικά ναι, θα μου τα πάρει τα μυαλά, αλλά εντάξει, θα φάμε πολύ χρόνο. Είναι ωραία γυναίκα γι' αυτό. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Σιγάνια, ακόμη θα τρεμίσει την πόρτα. Κράταμε και από τέτοια, κράταμε. Να το, τι έκανες. Σου είπα να μην δω, κράτησε μια ζάχνα. Είστε έτσι μια αυταρχική μάνα ως Ελπινίκη στον Ηλία. Ως Ελπινίκη είμαι. Ως εγώ δεν είμαι. Κάτι παντοφλίτσες. Τώρα που θα φύγεις για την Άρτα, να έχεις να μην κοιμάσαι. Ναι, και τους κυριαζόμενοι είναι αλήθεια. Έχεις βρει με την πεθερά όμως, την κυρία Ελπινίκη. Εννοείται καλά, η καπάτσε τώρα η πυριώτησα. Την καπαρώνει, την πεθερά κατευθείαν, ξέρει που να χτυπήσει. Η Κέτι Κίτσο πέφτει στον ερωτά μου και εγώ τη φτύνω. Και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. Ξέρετε, τι είναι καταπληκτικό μετά από μια χρωστική μέρα. Το φόνος. Το μασάζε, λυσμό που από κι εσείς είστε χάλια, όλο κόμπι πλάτη σας. Εσείς την εκρίνετε τώρα ως νέα σύντροφο του Ηλία. Αρχικά ναι, γιατί κατά βάθος η μητέρα τον αγαπάει το γιο και δεν τον θέλει δυστυχισμένο. Η άλλη είναι τσαχπίνα και καμωματού και είναι και πολύ εντάξει και με την πεθερά. Με όλο τον κόσμο είναι έτσι. Αυτή τους καταφέρνει όλους.
Πολύ ωραίος ρόλος και το κάνει και πολύ ωραία η Κλέλια, μπράβο της. Πιο κάτω και του λαμική στη μέση τον βράει. Εντάξει, η αίσθηση, το κλίμα που μας μεταδώσετε μέσα από αυτό το βιντεάκι ήταν καταπληκτικό. Αλλά δηλαδή αυτό που νιώθω είναι ότι πραγματικά διασκεδάζετε με αυτά που σας συμβαίνουν. Εσύ δε σα ρόλος σε αυτό εδώ το υπέροχο αγόρι που αγαπάει όλη η Ελλάδα και που το συμφωνεί που αυτή τη στιγμή πενθεί ακόμα τον αποχωρισμό από το κορίτσι του. Είσαι τόσο κόντρα σε αυτό που γνωρίζουμε όλοι από τον Ηλία μας, που είναι απίθανο να σας βλέπουν μαζί. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή λίγο να υποκύψεις, μωρέ. Να γελάσουμε λίγο παραπάνω. Κοίταξε, σίγουρα κάποια στιγμή θα υποκύψω, αλλά και πάλι με πολύ αστείο τρόπο. Έτσι. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει normal. Μα εννοείται. Καταλάβα, θα καθυστερήσω αρκετά, γιατί οι αντιστάσεις μου είναι μεγάλες. Πρέπει να πάρεις το χρόνο σου. Εσύ είναι πολύ κόντρα, ρε παιδί μου, στο δικό το μυαλό και στην οτροπία του αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, τον ισοπεδώνει σε όλα τα επίπεδα. Ναι, καταρχάς, ναι, έχεις ακούσει τραγουδάει. Δηλαδή, Παναγία μου. Τι τραγουδάς? Όλα τα μπουζούκια του αιώνα. Κάτι πράγματα που δεν τα ξέρω. Κάτι τραγούδια που μου τα βάζουν εκείνη την ώρα μου είναι πες αυτό λέει και έτσι. Εξαιρετικά. Τι να σε ξυπνάει με μπουζουκλερή πρωί-πρωί. Τέρμα μπουζούκι, ωραίο πράγμα. Έτσι. Ναι. Έχει ρε παιδί μου, έχει σεβδάδες το κορίτσι. Αυτό είναι ένα. Αχ, γεννημένη για τον αναστεναγμό. Έτσι, μια έκρηξη ολόκληρη. Ναι, αλλά είναι και ένα έξυπνο κορίτσι. Το είπες και μόνος σου μέσα στο βίντεο. Γιατί ξέρεις ότι αν εδώ πέρα βρίσκεις τοίχο, θα πας από εκεί που θα περάσεις. Θα χτυπήσεις φλέβα δίπλα, θα πας στη μανούλα. Είναι πολύ καπάτσα γυναίκα. Είναι από τις γυναίκες. Εγώ τις αγαπώ πολύ αυτές τις γυναίκες. Είναι οι νότιες γυναίκες, αυτές που έχουν την καρδιά στα χέρια, που ζυμώνουν τα ψωμιά, που φτιάχνουν. Που η μέρα για αυτές έχει 48 ώρες, δεν έχει 24. Έχουν ξυπνήσει, έχουν πάει κομμωτήριο, έχουν κάνει τον νύχι τίγκα, έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο, τα έχουν φτιάξει και ωραία κουτάκια να έχουν το φαγητό τους καλύτερο από όλα τα άλλα. Ο κήπος τους είναι ο πιο ωραίος στη γειτονιά. Τα ρούχα τους είναι τα πιο καλοσυντερωμένα. Είναι οι καλύτερες σύζυγοι. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα το εξωπραγματικό, το οποίο όμως πηγάζει από μια αληθινή αγάπη. Δεν είναι ντεμέκτη που να το κάνω να τη βγω στην άλλη. Είναι και αυτό που παίζει πολύ. Δηλαδή γειτόνισα να το κάνει καλή. Με τις άλλες κυρίες. Ναι. Ναι, αλλά είναι η καρδιά στα χέρια. Έτσι έχει τρομερή αγάπη. Κατεβαίνει στον Ηλία με Μπρουνόπουλα με αυτό, από την έννοια της, την αγάπη της. Δεν είναι μόνο δηλαδή τον έχει καψούρα. Αγάπησε με την πρώτη ματιά. Πες μου τον ερωτεύτηκε δηλαδή. Πες μας τα αυτά. Μίλησέ μας γι' αυτά. Θες να σου πω ότι γράφει το σενάριο. Ναι. Την πρώτη στιγμή που λέει μπαίνει ο Ηλίας, όταν έρχεται το πρώτο επεισόδιο που μπαίνει, γράφει υποσημείωση ο αγαπημένος μας, ο Παναγιώτης που γράφει. Τον κοιτάει σαν να βλέπει αγγελούδια. Αυτό είναι. Ό,τι κατάλαβε. Άρα είναι ο έρωτας. Ναι. Έτσι, είπα, δεν γίνεται. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αστείο το ότι μπαίνει μέσα και βλέπει τον Ηλία με τη χωρίστα. Να τον πιο συντηρητικό άνθρωπο που υπάρχει στη ζωή και να μπαίνει και να τον ερωτεύεται. Ή φεγγαροκρουσμένη είναι. Ναι, ναι. Ή κάτι αντιποκτημένη από τη ζωή. Κάτι είναι δηλαδή. Δεν γίνεται. Σαν να βλέπει μια βασίλεμα, τον κοιτάει και τέτοια. Ναι. Αυτές οι οδηγίες. Ποιον τον Ηλία τον βλέπει έτσι και πέφτει, τα ανάσχελο και. Εντάξει, αυτά. Η γυναίκα του, η πρώην. Όση αντίσταση βλέπει, τόσο επιμένει και τόσο όμως πάει τα νεύρα όμως. Είναι από αυτές που δεν δέχονται. Αλλά ξέρει η γυναίκα η σωστή ότι τελικά θα υποκύψει το φρούριο. Το φρούριο θα πέσει το φρούτο όπως πρέπει. Όταν θα οριμάσει είναι και μισή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Το Pantene, νούμερο 1 στα conditioners παγκοσμίως. Είσαι πολύ ωραία, αλλά μάλλον δεν είναι και ακριβώς ίδια. Ναι. Κοίταξε, εγώ επί της ουσίας δεν έμεινα στο εξωτερικό. Εγώ μετακινούμουν. Δηλαδή ήμουν ένας ταξιδευτής. Πήγαινα από εδώ δεξιά-αριστερά, γύριζα τον κόσμο. Μπορούσα να δουλεύω εξ αποστάσεως με ένα λάπτοπ. Έκανα τα πράγματα που αγαπούσα και ήθελα και ήμουν ήσυχη. Ο λόγος που καψουρεύτηκα την Κέτη έγινε ως εξής. Κύριο στη μέση του καλοκαιριού, ενώ εγώ έχω κάνει τα πλάνα μου για φέτος και τα ταξίδια μου και πού θα πάω και τι θα κάνω, τα έχω μαγειρέψει όλα. Είχα πει Αφρική και είχα κάνει και τα πλάνα μου όλα. Σκάει αυτό το τηλέφωνο, πάω να συζητήσω και ξέρεις, πηγαίνοντας στο ραντεβού έλεγα αχ, να μην είναι κάτι που να μ' αρέσει, να μην είναι κάτι που να μην ξέρεις πόσο εύχεσαι. Μη, αλλά
να τρακάρεις, ας πούμε, το βλέπεις, σου λένε είναι μια τύπισσα τέτοια που κάνει το και το και το και το και συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπήρχε γραμμένος ρόλος τότε, υπήρχε μια περίληψη ρόλου, μια ιδέα ενός χαρακτήρα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι από εκεί, έχει αυτή την τοπιολιαλιά, κάνει αυτά τα πράγματα, είναι λίγο τρελή, κάνει αυτό, είναι εκείνο, είναι τα άλλο, μπαίνει στη ζωή αυτού του νου με αυτόν τον τρόπο. Μου φάνηκε ιδιοφυές. Μου φάνηκε εξαιρετική ιδέα για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία για μένα, συγκέντρωσης και επαναπροσδιορισμού. Μου άρεσε να αποκτήσω ξανά μια βάση, έστω και εδώ, στο σπίτι μου, στην Αθήνα κτλ. Και μου φάνηκε εξαιρετικός ο ρόλος και εξαιρετική συνθήκη που θα έκανα το ρόλο, γιατί εμπιστοσύνη και αγάπη μεγάλη για τον Βλαδίμηρο, την ομάδα της Μουρμούρας που ήξερα ότι τρέχει με χίλια και πάει, πρωταθλητισμό. Σε ένα κανάλι που έχει δείξει την πορεία του και υπάρχει εμπιστοσύνη και αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά και με έναν τέτοιο ρόλο που είναι μια γυναίκα ψιλομπάνικια, να το πω και έτσι, η οποία τσαλακώνεται τόσο πολύ για την καρδιά ενός άντρα και δεν αφήνει τίποτα σε εγωισμό να την κρατήσει η σιδηρά κυρία και ψυχρή και έχει την καρδιά στα χέρια και του την αγγλώνει και του λέει βρε, δώσε μου λίγη προσοχή, αγάπαμε λίγο και εμένα, δεν είμαι για πέταμα. Ξέρεις, μια τέτοια γυναίκα μου λέει, δεν είμαι για πέταμα, κοίταμε λίγο στα μάτια, έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου, έχω πέρασει δύσκολα, αλλά είμαι κι εγώ μαχητής, πολεμίστρια, έχω την επιχείρησή μου, τα κατάφερα μόνη μου, τη γουστάρω πάρα πολύ. Εσύ τη γουστάρεις, οι άντρες τις γουστάρουν έτσι τις γυναίκες? Πιστεύω ναι. Εσύ τι λες? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ρωτάς, θα απαντήσω προσωπικά. Ναι, προσωπικά θέλω να μου πεις. Όχι. Εγώ δεν θα μου άρεσε έτσι μια γυναίκα που παραδίδεται τόσο εύκολα, που τα δίνει όλα σε έναν άντρα. Είναι πολύ έτοιμο φαγητό και πολύ εύκολα ο άντρας μπορεί να υποσχεθεί πράγματα και μετά να ξεγλιστρήσει. Εμένα μου αρέσει η γυναίκα που οριοθετεί. Εκεί μπορώ να συμβαδίσω, γιατί εκεί αναλογίζομαι και εγώ λάθη και μπορώ να πορεύομαι μαζί της κοινά στη ζωή. Ενώ αν μου δοθεί πολύ γρήγορα θα τάξω πράγματα που δεν θα μπορέσω ακόμα να κάνω. Ακόμα και αν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με την πρώτη ματιά μαζί της, απλά μπορεί να το απορρίπτεις γιατί για εκείνη τη στιγμή να μην θέλεις να προχωρήσει μια τέτοια σχέση. Αυτό δηλαδή δεν πιστεύεις στον τρελό έρωτα, ότι εκεί πια δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει, όταν υπάρχει ο τρελός έρωτας υπάρχει. Όταν έρχεται αυτό μια φορά ζωή, σε βρίσκει, τελειώνεις. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά από την άλλη, μέσα στην πορεία της ζωής έχω καταλάβει ότι είναι προτιμότερο για μένα τουλάχιστον. Υπάρχει ένας άνθρωπος που να προβάλλει αντιστάσεις, να έχει προσωπικότητα για να μπορέσω να πορευτώ μαζί του. Όταν δίνεται τόσο πολύ, εγώ δεν θα μπορούσα να το δεχτώ. Τώρα, σαν Ηλίας βέβαια, για να περάσω στο ρόλο μου, κατά βάθος, χωρίς κανέναν ναρκισισμό, αυτό το συντηρητικό παλικάρι που υποδίωμαι, γοητεύεται. Όσες αντιστάσεις και να προβάλλει. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα, και το βλέπα τις προάλλες, προχτές κάναμε γύρισμα, και θα το δείτε, ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο, γιατί τις βάζω άσχημα τις φωνές. Την προσβάλλω και σηκώνεται και φεύγει. Τα κάνεις και με την γυναίκα σου αυτά. Ναι, εδώ είναι διαφορετικό όμως, γιατί είναι μια καλή γυναίκα. Έρχεται, με προστατεύει, να μου μαγειρέψει, να μου κάνει. Και εγώ τη στέλνω πολύ άσχημα. Και ξαναεπιστρέφει. Και έκανα το σχόλιο γιατί καθόμουν εκεί με μια πίτσα. Και μπαίνει, λέω, Χριστέ μου, δεν μπορεί. Τι άνθρωπος, μπαίνει μια καλονή μέσα από εκεί, μια καλόψυχη καλονή. Μια κούκλα μπαίνει από εκεί. Και πάλι αυτός κάθεται και την κοιτάει με μισό μάτι. Είναι απίστευτο δηλαδή. Αλλά στο βάθος το λέω ότι γοητεύεται από αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να γοητευτεί αυτό. Εσύ, τι έχεις βρει σε αυτόν τον χαρακτήρα, άσε το παρουσιαστικό, είπαμε, είναι και 2 μέτρα παλικάρι. Αλλά πραγματικά. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, είσαστε καλά που σε τραβάει αυτό το αγόρι? Για τον Ηλία. Για τον Ηλία πάντα μιλάμε, ναι. Καταρχάς είναι ψηλός, ψαρομάλης με χωρίστρα. Αυτά είναι. Αυτό. Ναι, αλλά είναι λίγο κολλημένη. Η χωρίστρα έτσι, ρε παιδί μου. Και τούλα γουστάρει τρελά. Αυτό. Είναι διευθυντής... Να με και μουστάκι θα με βάλει, να χαλάσει τη χωρίστρα. Να χαράσει τη χωρίστρα σου. Διευθυντής πάταξης της φοροδιαφυγής, ωραία μεγάλη λέξη, έτσι, είναι ο Κλούνεϊ του πύργου, τι δεν καταλαβαίνεις, είναι το γελεπούρι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μην πούμε παραπάνω για το έργο, γιατί αυτό πραγματικά δεν είναι για να πεις περισσότερα. Είναι για να το βλέπεις και να το απολαμβάνεις και να περιμένεις να δεις σε κάθε επεισόδιο τι άλλο θα γίνει, τι άλλο θα δούμε από αυτό το κορίτσι και τι άλλο.
άλλο πια. Πόση άρνηση θα βγάλει. Ως πότε θα κρατάει το κάστρο του Κυριλή. Αυτό θέλω να δω. Ως πότε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω και είναι το τελευταίο που λέω είναι ότι πάρα πολύ χαρούμενος που βρέθηκε η Κλέλια στο δρόμο μου, γιατί πραγματικά δέσαμε υποκριτικά με το καλημέρα. Όταν το συζητάγατε αυτό, ναι, πριν βρεθεί η Κλέλια, ναι, που ξέρατε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο σενάριο, ναι, βέβαια, και να βρεθεί μια άλλη γυναίκα σε τέτοιο ρόλο. Ναι. Είχατε μιλήσει καθόλου για πρόσωπα? Δηλαδή η Κλέλια, επειδή για μένα ήταν σαν να μην ζούσε εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ ξαφνιάστηκα όταν άκουσα και λέω, βρε, πώς την κατάφεραν, και από την εις πώς της έκανε κλικ. Πες μου λίγο, δεν σας έτσι, πόσο το είχατε σκεφτεί και τι ακριβώς φανταζόσασταν σαν γυναίκα για αυτό το ρόλο? Όταν κάθεσαι να κάνεις μια διανομή, σαφώς είναι να παίζουν κάποια ονόματα στο τραπέζι. Mm. Έτσι. Όταν όμως ξέρεις περίπου πού κινείται ο χαρακτήρας και προς τα πού οδεύει, με το που λες, δεν ξέρω πώς σημαίνει αυτό, με το που λες ένα όνομα, πάει και κουμπώνει μπαμ κατευθείαν. Mm. Εγώ πολλά χρόνια έβλεπα την Κλέλια και σε ταινίες και σε σύριαλ και πάντα. Και θυμάμαι και παλιότερα, θυμάσαι μια φορά που είχα έρθει και σου είπα, πήγα και της είπα, είχες ξανθό το μαλλί και πέσα μια σειρά. Ναι. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά την είχα βρει κάπου και της λέω, χτες συζητούσαμε με τη γυναίκα μου και είπα, να μια ξανθιά που μπορεί και παίζει. Yeah. Είσαι εξαιρετική. Καλώς ήρθες. Έτσι της είχα πει. Αλήθεια είναι, τώρα το θυμήθηκα. Πού, τώρα το θυμήθηκα. Πραγματικά. Πού να ξέρω τώρα, μετά από τόσα χρόνια θα παλέψεις τόσο πολύ να με παχύνεις. Μου άρεσε πάντα ο τρόπος που παίζει η Κλέλια. Είναι, δεν είναι μόνο άμεσος. Είναι κάτι συμβαίνει μέσα της. Είναι μια ενδογενής, έτσι. Ενστικτοδής. Ένα πράγμα το οποίο βγαίνει προς τα έξω και σου χαρίζει χαρά. Χαίρεσαι να τη βλέπεις, αλλά είναι και ερμηνευτικά τόσο απλή αλλά και τόσο γεμάτη, που εμένα με βοηθάει πάρα πολύ για να συνεχίσω τον Ηλία και να τον πάω και ένα βήμα παρακάτω. Γιατί όπως είδες πολύ καλά, και αυτή η σειρά είναι ένας απόλυτος αυτοσχεδιασμός. Δεν σταματάμε. Γι' αυτό και είναι δύσκολη αυτή η σειρά ερμηνευτικά. Το έχω πει πολλές φορές. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι που βγάζουμε έξι σκηνές την ημέρα και έχουμε γυρίσει 370. Ελένη, δεν το πίστευα. Έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Μου το έλεγε και μου λέει, θα δεις, θα αρχίσουμε τα γυρίσματα λίγο ζόρικα. Άντε καλέ τώρα, στούντιο, τρικάμερο, δύο άνθρωποι, για ένας καναπές, το σιγά δεν πρέπει και κανένα άλογο από πίσω. Μου λέει, κάτσε και περίμενε και θα δεις. Είναι έτσι ακριβώς δομημένο το σενάριο, είναι έτσι ακριβώς δομημένη η σχέση η ανθρώπινη και η κατάσταση, που είναι πραγματικά θεατρικό. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να είχαμε τον χρόνο να δομήσουμε θεατρικά τη σκηνή μας για να την κάνουμε να πάει και να πάει. Ναι. Μάλιστα. Μια και είπε θεατρικά όμως. Ναι. Πες μου τι γίνεται με τη Ματίλντα μας. Η Ματίλντα μας έρχεται στις 26 του μηνός, ξεκινάμε, κάνουμε τη φοβερή έναρξη, ετοιμαζόμαστε. Εγώ είμαι καταγοητευμένος άλλη μία φορά με τα μωρά που έχουμε εκεί, τα οποία είναι ηλικίας από 6 μέχρι 56 που είμαι εγώ, βλέπεις τώρα και το τρέιλερ. Είναι πολύ γλυκά πλάσματα οι πρωταγωνίστριες μας, αλλά εγώ θέλω να μείνω στα παιδιά, εκτός από όλους αυτούς που βλέπεις. Αυτά τα τρία, αυτές οι τρεις είναι οι τρεις Ματίλντες μας. Και υπάρχουν και άλλα 16 παιδάκια, που είναι οι παρέες της Ματίλντας. Ένα εξαιρετικό musical, το οποίο είναι και σκοτεινό, αν θέλεις. Όλη τη σκοτεινότητα του musical την κουβαλάω εγώ στο ρόλο μου επάνω, στη Δεσποινίδα Τράντσμπουλ, αυτή τη σκληροπυρηνική κακιά δασκάλα. Αυτό είναι το σκοτεινό κομμάτι του έργου. Αλλά έρχεται το φωτεινό κομμάτι η Ματίλντα και σαφώς αφορίζει και στέλνει στα τσακίδια την κακιά. Πες μου κάτι, επειδή από πέρσι που μου πρωτομίλησες για την παράσταση αυτή, ναι, αλλά και την τελευταία φορά που σε είδα στην παρουσίαση προγράμματος, πάλι για αυτή την παράσταση που μιλάς, ναι, πες μου, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις παίξει σε ατέλειωτες παραστάσεις. Νομίζω ότι και εσύ δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Ναι, πολλές. Έχεις κάνει πολλούς διαφορετικούς ρόλους και έχεις εισπράξει πολλή επιτυχία από το θέατρο. Τι έχει η Ματίλντα και σε έχει έτσι τόσο πολύ κατακτήσει από πέρσι? Καταρχάς, είναι ο ρόλος μου. Κάνω γυναίκα, στριφνή γυναίκα, musical, τραγουδάω πρώτη φορά στη ζωή μου, σε musical δηλαδή. Ο πύχης δυσκολίας έχει ανέβει πάρα πολύ και με ιντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η δυσκολία. Δεν είχες τραγουδήσει ποτέ? Ναι, έχω ξανατραγουδήσει, αλλά σε λιγότερη κλίμακα. Εδώ ο συγκεκριμένος συνθέτης είχε πάρα πολλά κέφια και έβαλε όλη την τέχνη του τη μαεστρία και έγραψε αρκετά δύσκολα τραγούδια για όλους μας. Θέλω να πω δηλαδή, κάποιος που είναι επαγγελματίας, μιουζικαλίστας ή τραγουδιστής, δεν δυσκολεύεται όσο εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την πορεία που έχω κάνει, κατάλαβα και εγώ ότι μπορώ να τραγουδήσω.
και είμαι πολύ χαρούμενος. Εκτός από αυτό, είναι η συναναστροφή με τα παιδάκια. Τα παιδιά... Παρότι αυτό έχει μια δυσκολία, έτσι. Δηλαδή, ναι, για έναν ενήλικα ηθοποιό δεν είναι και εύκολο. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό θα σκέφτεται συνέχεια. Πω, πω, να παίζω με παιδιά. Έχει μια δυσκολία το να παίζει με παιδιά. Και πόσο μάλλον σε ζωντανό πρόγραμμα. Καλά, σε μια σειρά. Εδώ όμως μιλάμε για πειθαρχημένα παιδιά που χορεύουν, τραγουδούν και παίζουν. Με την πακέτα της Θέμητας Μαρσέλου που έχει κάνει πολλές φορές τέτοια εγχειρήματα. Είναι πραγματικά εξαιρετικοί επαγγελματίες αυτά τα παιδάκια, εκτός από εμάς. Και τα λατρεύω. Δηλαδή, ουσιαστικά έχω ξαναβρει την νιώτη μου. Ρωτάνε στο τηλεφωνικό μας κέντρο εάν την παράσταση μπορεί να τη δουν και παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι για όλη, για παιδιά. Για όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια. Από ποια ηλικία ρωτάνε, τέτοιες λεπτομέρειες θέλουμε να μας πεις. Καταρχάς, να ξέρετε, όσο πιο μικρό υπάρχουν το παιδί. Υπάρχουν απογευματινές. Ναι, γιατί Σάββατο, Σάββατο θα υπάρχει απογευματινή. Κυριακή μόνο μία θα υπάρχει, που θα είναι μέτζο. Κάπου ενδιάμεσα, λοιπόν. Κάπου ενδιάμεσα. Μάλιστα. 26, το Αγίου Δημητρίου, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Όχι, ξεκινούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που μας ήρθατε. Εμείς σας ευχαριστούμε, μας καλέσατε. Και θα σας δω και εγώ ευχαριστώ και από μέσω της εκπομπής σου και το καινούριο μου Τέρι από εδώ, η οποία είναι εξαιρετική. Τη θαυμάζω. Είναι πάρα πολύ καλή και χαίρομαι που παίζω μαζί της. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε.